Πάμε στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκεί έχουν καταγραφεί κάποια προβλήματα. Κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σήμερα. Θα μας τα επιβεβαιώσει όλα αυτά και ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Στεφανάκης, ο οποίος βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Πάμε στο Δήμαρχο, κύριε Στεφανάκη. Πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή χρονιά, δεν έχουμε πει. Καλή χρονιά. Για πείτε μας λίγο, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό εκεί στην περιοχή. Να ξεκινήσω, κάπως έτσι ξεκίνησα και με τον συνάδελφό σας στα Ανόγια. Ποια είναι τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται και αν χτυπάτε κάποιο καμπανάκι αναφορικά με το βράδυ, με τη νύχτα που έρχεται? Καμπανάκι δεν θα το έλεγα. Το βράδυ, πέρα από το πολύ κρύο που έχει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Άλλωστε ήταν καλοδεχούμενο το χιόνι. Για φέτος ήταν η πρώτη χιονιά που είχαμε και ήταν και χιόνι που έπεσε ακόμα και μέσα στους οικισμούς. Δηλαδή νωρίς το πρωί μέσα στους οικισμούς είχαμε γύρω στους 5 πόντους χιόνι. Ήταν καλοδεχούμενο. Προβλήματα υπήρξαν όχι από τη χιονόπτωση αλλά από κεραυνούς που έπεσαν στον υποσταθμό της ΔΕΗ στον Άγιο Νικόλαο και δημιούργησαν blackout για όλη την επικράτεια του Δήμου από τις 3 τη νύχτα, 3 ακριβώς μάλιστα, μέχρι τις 8 το πρωί. Προβλήματα στην οδοπία δεν υπάρχουν. Καλό είναι όμως, επειδή έχει χιόνι, οι επισκέπτες, οι οδηγοί, οι φίλοι οδηγοί να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες, που άλλωστε επιβάλλονται και από τον νόμο πλέον, και θα πρέπει να τις έχουν μαζί τους, αν χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουν. Οδικά, από τα οδικά δίχτυα, το ορεινό κομμάτι σαφώς παρουσιάζει προβλήματα. Έχουμε καθαρίσει το δρόμο και πριν από λίγο επέστρεψαν και τα μηχανήματα που βρίσκομαι εδώ από το δρόμο το διαδημοτικό μεταξύ Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και Δήμου Πιάνου από Καμινάκι προς Έμπαρο. Στην περιοχή Άγιος Μανώλης πήγαν τα μηχανήματα του Δήμου, καθάρισαν αυτό το κομμάτι που έχει πολύ χιόνι, όπως και ο δρόμος από μέσα Λασίθη προς Νεάπολη, που και εκεί το χιόνι ξεπερνούσε κατά πολύ τους 25 ίσως και 30 πόντους. Έχει καθαριστεί το κομμάτι εκείνο. Θα πρέπει όμως οι οδηγοί να προσέχουν, γιατί ίσως τη νύχτα να δεχτούμε λίγο χιονάκι ακόμα. Δήμαρχε, λογικά, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται με ένα οροπέδιο Λασιθίου έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες όπως πρέπει να τους υποδεχτεί. Και αναφέρομαι με το χιόνι και με όλο αυτό το όμορφο λευκό σκηνικό, έτσι δεν είναι? Έτσι, ακριβώς. Οπότε είναι. Περιμένετε ιδιαίτερα να μην πέφτει καρφίτσα το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ήθιστε ο κόσμος να προτιμάει τα ορεινά της Κρήτης. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι αγαπημένος προορισμός για τον κόσμο και για το χιόνι και για τις γεύσεις, έτσι, τις ιδιαίτερες γεύσεις της κρητικής κουζίνας και των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων, αλλά και τη θαλπορή που βρίσκεται εδώ στα καταστήματα. Περιμένουμε αρκετό κόσμο και νομίζω θα τους ανταμείψει το τοπίο. Ενημέρωση που έχετε, καθώς πολλές φορές, ξέρετε, οι δήμαρχοι έτσι χειμωνιάτικων, χειμερινών, ορεινών περιοχών έχουν καλύτερη ενημέρωση στα μετεωρολογικά από τους δημοσιογράφους. Από την ενημέρωση που έχετε αναφορικά με τις επόμενες μέρες, τι θα επικρατήσει στην περιοχή σας? Θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες οπωσδήποτε. Δεν θα έχουμε προβλήματα. Ίσως την Κυριακή, αλλά είναι ακόμα για να το πούμε, δείχνει ότι την Κυριακή θα έχουμε ένα νέο κύμα χιονιού, χιονοπτώσεων στα ορεινά και σε χαμηλά υψόμετρα ίσως, το οποίο θα διαρκέσει και για αρκετές ημέρες. Δείχνει δηλαδή να έρχεται έτσι ένα πολικό κλίμα με αρκετό χιόνι από Κυριακή και μετά. Το παρακολουθούμε και βλέπουμε. Είναι ακόμα νωρίς για να έχουμε τόσο μακρινή πρόβλεψη, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα όλοι. Και ειδικά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και πολύ κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ.